Άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου για άρση του επικοινωνιακού απορρίτου, χωρίς τροπολογίες ώστε να μπορούν οι ανακριτικές αρχές να παρουσιάσουν ως μαρτυρικό υλικό γραπτά δεδομένα, όπως email, SMS και chat, ζήτησαν από την Επιτροπή Νομικών Υπουργείου Δικαιοσύνης και Γενική Εισαγγελία. Θεωρούν ότι η ψήφισή του θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη διαλεύκανση του σκανδάλου της οικονομίας. Να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να διερευνηθούν και να σταματήσει η συνέχιση και επανάληψη τέτοιων αδικημάτων. Από τους λόγους για τους οποίους θα επιτρέπεται η έκδοση διατάγματος για άρση του απορρίτου αφαιρέθηκε η δημόσια ασφάλεια, χωρίς αυτό να ικανοποιεί μέρος της αντιπολίτευσης. Θεώρησε η Επιτροπή ότι η ερμηνεία αυτή είναι διασταλτική, δηλαδή μεγαλώνει την εμβέλεια ενδεχόμενα του όρου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς τιμήν του, οφείλω να ομολογήσω, ότι σήμερα αποδέχθηκε την εισήγηση της Επιτροπής και αφαίρεσε τον συγκεκριμένο όρο, τη συγκεκριμένη ερμηνεία. Δεν πρέπει να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου των πολιτών. Είναι ένα πράγμα να θέλουμε να διευκολύνουμε τις ποινικές έρευνες για κάποιους ύποπτους και είναι άλλο πράγμα να ακυρώνουμε την ιδιωτικότητα για το σύνολο της κοινωνίας. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η όλη διαδικασία θα μπορεί να κινηθεί μόνον με απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.